Πάμε στο Γιάννη Φόσκολο που έχει αποκλειστικό ρεπορτάζ. Καλησπέρα Γιάννη. Ευχαρισιά. Για τις αυξήσεις της συντάξης θα μας δώσει μια πληροφορία Α, ποιοι επιπλέον θα αποφεληθούν από τις αυξήσεις που έρχονται. Ακριβώ, λοιπόν, η φόρμουλα που θα υιοθετήσει η κυβέρνηση για τι αυξήσει στι συντάξει που έρχονται από την 1η Ιανουαρίου του 2023 δεν θα αφορά μόνο του σημερινού συνταξιούχου, που είναι 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, Νίκο, αλλά και του σημερινού ασφαλισμένου που θα βγουν στη σύνταξη στο μέλλον, δηλαδή α πούμε το 2023. Πώ θα γίνει αυτό, θα γίνει μέσω τη αύξηση τη εθνική σύνταξη. Πάμε να δούμε. Σήμερα η εθνική σύνταξη είναι στα 384 ευρώ. Υπενθυμίζω πω η εθνική η σύνταξη είναι η βάση για όλε τι συντάξει. Με ένα σενάριο αύξηση 7% των συντάξεων, που είναι πολύ πιθανό, η εθνική σύνταξη θα πάει στα 411 ευρώ. Αυτή τη διαφορά, αυτή την αύξηση, που είναι σε αυτό το σενάριο 27 ευρώ, θα την καρποθούν όχι μόνο οι σημερινοί συνταξιούχοι από το 23, αλλά και οι συνταξιούχοι που θα σημερινοί ασφαλισμένοι, συγγνώμη, που θα βγουν στη σύνταξη από το 23 και για τον χρόνο Uh, του 2023. Άρα και αυτή uh, η ομάδα των σημερινών ασφαλισμένων που θα βγουν σε σύνταξη από το 2023 θα έχει και αυτή όφελο από την αύξηση των συντάξεων. Τώρα, όσον αφορά στου σημερινού συνταξιούχου, οι τελευταίε πληροφορίε από τον ΕΦΚΑ αναφέρουν πω τα 2 τρίτα, περίπου 1,5 εκατομμύριο, θα έχουν αύξηση στην τσέπη, ενώ το 1 τρίτο, δηλαδή περίπου 800.000, θα έχουν συμψηφισμού μικρού ή μεγαλύτερου με την προσωπική του διαφορά. Οι αυξήσει δεν θα φανούν το Δεκέμβριο όταν θα πληρωθούν οι συντάξει του Ιανουαρίου του 2023, γιατί θα πρέπει να κλειδώσει το ΑΕΠ και ο πληθωρισμό. Θα πληρωθούν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023, αναδρομικά όμω από τον περασμένο Γενάρη. Αλλά πρέπει να σου πω, Νίκο, πω μέσα στα Χριστούγεννα είναι πολύ πιθανό, αν υπάρχει δημοσιονομικό χώρο, να δούμε μια έκτακτη ενίσχυση στου χαμηλοσυνταξιούχου που δεν πήραν και αναδρομικά το 2020. Πολύ σημαντικό και είναι συνάρτηση του ΑΕΠ και του πληθωρισμού, το λέει ο νόμος. Α, Με βάση αυτά του δύο αριθμού, αυτά τα δύο στοιχεία, βγαίνει και αύξηση τη σύνταξη που είναι γύρω στο 6%. Αυτή τη στιγμή ο 1η Ιανουαρίου, ανεξάρτητα από το πότε θα καταβληθεί.